αυτά τα μαγευτικά τοπία έχουν κάνει τη Σάμο διάσημη σε όλο τον κόσμο. Όμως το νησί έχει και μία πιο σκοτεινή πλευρά. Η Σάμος βρίσκεται λίγες εκατοντάδες μέτρα από τις τουρκικές ακτές και τα τελευταία χρόνια δέχεται μεγάλο αριθμό μεταναστών. Το προσφυγικό κέντρο του νησιού μπορεί να φιλοξενήσει 650 πρόσφυγες, όμως τους τελευταίους μήνες περίπου 4.000 άνθρωποι προσπαθούν να επιβιώσουν εντός και εκτός του κέντρου. Καλώς ήλθατε στον κόσμο μου. Ελάτε να περπατήσουμε και να δούμε ποια είναι η κατάσταση στη ζούγκλα της Σάμου. Η Σάρα είναι από την Ουγκάντα. Στην πατρίδα της δίδασκε στο Πανεπιστήμιο Πολιτικές Επιστήμες και Φιλοσοφία. Η πολιτική και κοινωνική της δράση την ανάγκασε να εγκαταλείψει την χώρα της. Όπως υποστηρίζει, η ζωή της απειλούνταν. Τους τελευταίους 8 μήνες βρίσκεται στη Σάμο. Hello, salam. Έχει ζητήσει άσυλο στην Ελλάδα και η πρώτη συνέντευξη έχει οριστεί για τα μέσα Ιουνίου. Έχουμε μεγάλο πρόβλημα. Μένουμε εδώ για 1, για 2, ακόμη και για 3 χρόνια. Εδώ ο καθένας παλεύει για τον εαυτό του και ο Θεός για όλους. Προσπαθούμε να επιβιώσουμε. Πρόκειται για μια πραγματική ζούγκλα. Πριν πάμε εκεί που μένω, ελάτε να σας δείξω τα σκουπίδια. Ζούμε ανάμεσα σε αρουραίους και φίδια. Όμως πρέπει να προχωρήσουμε. Αυτή είναι η ζωή. Αυτή είναι η πραγματικότητα. Όμως αλήθεια, αυτή είναι η Ευρώπη. Κάποιοι άνθρωποι ζουν εδώ. Μπορείς να το πιστέψεις? Αυτή είναι η VIP περιοχή. Οι άνθρωποι προσπαθούν για το καλύτερο. Γεια σου, Σάντε. Πώς είσαι? Γεια σου, εσύ τι κάνεις? Καλά, αυτός είναι αρχιτέκτονας. Έχει φτιάξει πολλά σπίτια εδώ. Είναι μικρό το μέρος. Χτίζουν με ό,τι υλικά έχουν και βάζουν και χαλιά. Εγώ το έφτιαξα. Προσπαθώ να φροντίζω τον εαυτό μου. Κατεβαίνω στην πόλη και γυμνάζομαι. Προσπαθώ να ξεχαστώ. Διαφορετικά θα πεθάνω μέσα στη σιωπή. Από τη στιγμή που μπαίνεις σε αυτό το μέρος, ζεις μέσα στο σκοτάδι. Στο απόλυτο σκοτάδι. Καταλαβαίνεις τι εννοώ? Τα πράγματα δεν είναι καλά. Δεν νιώθουμε καλά. Καλώς ήλθατε. Εδώ μένεις? Ναι, εδώ. Αυτό είναι το σπίτι μου. Αυτό είναι το κλειδί μου. Έχεις κλειδί? Βεβαίως. Έχω και κλειδαριά. Έχουμε πολλούς κλέφτες εδώ. Τους λέμε Αλί Μπαμπά. Αυτή είναι η κουζίνα μου. Εδώ έχω τα μαγειρικά μου σκεύη. Είμαι πολύ τυχερή γιατί έχω το δικό μου sleeping bag. Το αγόρασα με δικά μου χρήματα. Είμαι γυναίκα, το βράδυ δεν μπορώ να βγω. Χρησιμοποιώ αυτόν τον κουβά για τουαλέτα. Έχω φτιάξει ακόμη και ένα παράθυρο. Αλήθεια? Ναι. Όπως σας είπα, έχουμε πρόβλημα με τα ποντίκια και τα φίδια. Οπότε κρεμάω κάπου ψηλά όσα τρόφιμα έχω. Η Σάρα είναι μητέρα 3 μικρών παιδιών. Τα άφησε στην Ουγκάντα, όπου και τα φροντίζει ο πατέρας τους. Τα παιδιά ξέρουν πως η μητέρα τους ζει στην Ελλάδα, μα δεν γνωρίζουν τίποτα για την ζωή της στη Σάμο. Η 38χρονη γυναίκα ελπίζει πως κάποια μέρα θα ξαναδεί τα παιδιά της. Ναι, είμαστε πρόσφυγες. Όμως έχουμε ένα σκοπό, ένα όνειρο. Έχουμε ελπίδα. Δεν θα είμαστε πρόσφυγες για πάντα. Κάποια μέρα τα πράγματα θα γίνουν καλύτερα. Hello, salam. Salam. Καθημερινά η Σάρα περνάει αρκετό χρόνο στο Alpha Center. Η μη κυβερνητική οργάνωση Samos Volunteers έχει φτιάξει αυτό το χώρο. Εδώ οι πρόσφυγες παίζουν επί τραπέζια παιχνίδια, μαθαίνουν ελληνικά, αγγλικά και γερμανικά. Εδώ η Σάρα διδάσκει αγγλικά. Η θετική μορφή είναι καταφατική. Επιβεβαιώνουμε ότι αυτός είμαι εγώ. Είμαι από την Ουγκάντα, είμαι δασκάλα. Εσύ είσαι. Εσύ είσαι από το Αφγανιστάν. Εγώ είμαι από το Αφγανιστάν. Πολύ καλά. Ζω σε μία σκηνή. Μπράβο. Αυτό που κάνεις εδώ είναι σημαντικό για εσένα? Ναι, είναι πολύ σημαντικό. Όχι μόνο για την αυτοεκτίμησή μου, αλλά και για την καριέρα μου. Με κρατάει όρθια. Είναι σημαντικό να ξέρεις πως υπάρχουν άνθρωποι που έχουν την επιθυμία να μάθουν, να γίνουν καλύτεροι.
Η ζωή στη ζούγκλα είναι η ζωή στη ζούγκλα. Αλλά εδώ, τουλάχιστον, αισθανόμαστε καλύτερα. Νιώθουμε πως είμαστε άνθρωποι. Έχουμε την αίσθηση ότι ανήκουμε σε μια κοινότητα. Θέλουμε να ζήσουμε και να γίνουμε καλύτεροι.